Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος του βίντεο. Το πρώτο το κάναμε ζωντανά στο TikTok, εδώ θα το κάνουμε σε μοντάζ. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πακατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια με υπότιτλους και να ξέρετε ότι μέσα στα κανάλια μου έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι σχέδιο φτιαχτεί από τα δικά μου κανάλια, υποχρεούστε να δώσετε όνομα και βίντεο. Και κάτι ακόμα, ποτέ μην κάνετε παράληψη σε διαφημίσεις στο YouTube. Υπάρχουν κρυφές χρεώσεις. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε το runner. Φυσικά εγώ το έκανα με χοντρό νήμα στο μάθημα, γιατί δεν βρήκα το ψηλό μου. Εσείς θα το κάνετε με δανδελόνημα ή με κορδονέτο. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα, από εδώ που είχαμε μείνει, να πάμε να κάνουμε 1-2 αλυσίδες. Θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βαλανάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ακριβώς εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ξανά, στο ίδιο σημείο θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, συγκεκριμένα αυτό το σχέδιο θα το κάνουμε και σε μαξιλάρι διακοσμητικό. Θα σας δείξω σε ένα επόμενο βίντεο πώς γίνεται το διακοσμητικό μαξιλάρι. Μπορείτε να το κάνετε και εσάρπα, γίνεται ακόμα και κασκόλ. 1-2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αλυσίδες. Τώρα, πάω εδώ που έχω το ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου και παίρνω όλες μου και τις 4 αλυσίδες μαζί που είχα κάνει στις σειρές με τις αλυσίδες. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές μαζί. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας. Το έκανα αυτό γιατί πρέπει να ενώσω τη μία μου μεριά με την άλλη. Θα γυρίσω και θα κάνω 1-2-3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε στην κάθε μου αλυσίδα. Συνολικά θα έχω 10. Πάω να τα κάνω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει 9 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι για να κάνω το 10ο. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Αυτό μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα ξαναγυρίσω το πλεχτό μου, ώστε να πάω να κάνω πάλι 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Αυτό μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω το εδώ που έχω τη μύτη και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή από σε αυτό το σημείο εδώ πέρα μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα και άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα πάω να κάνω την πλέξη αράχνη. 1-2 αλυσίδες, θα περάσω εδώ που έχω τις 4 αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα 2. Στη συνέχεια, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρύπιτσα πάλι, 2 ποδαράκια, 1 και άλλο 1-2. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και 1-2-3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρύπιτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρύπιτσα, άλλο ένα ποδαράκι. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά με στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή άλλο ένα ποδαράκι.
Τώρα θα πρέπει να περάσω εδώ απέναντι. Θα κάνω 4 αλυσίδες. 1, 2, 3 και 1, 4. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα πάω να κάνω 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω το ποδαράκι, ακριβώς εδώ τα δύο. Θα βάλω μέσα στο μπαλονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2 ποδαράκια. Στη συνέχεια, 4 αλυσίδες. 3, 4. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα και θα κάνω ποδαράκι. 1 και άλλο 1, 2. Και τώρα, ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε από εδώ, μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, θα τραβήξω άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω το ίδιο, ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω, άλλο ένα ποδαράκι. Στην ουσία θα έχω 2. 1, 2 αλυσίδες, θα μπω εδώ μέσα στο κενό μου, ανάμεσα δηλαδή στην αλυσίδα μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο με ένα άριχτο. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, ώστε να πάω να κάνω ποδαράκι. 1 και άλλο 1, 2. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα κάνω το ίδιο. 1 και άλλο 1, 2 ποδαράκια. Βλέπετε, 10 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Με λίγα λόγια, κάνουμε επανάληψη ακριβώς ό,τι κάναμε εδώ κάτω. Αυτό θα το κάνουμε 3 φορές. Τώρα γιατί θα σας δείξω πώς θα κλείσουμε. Θα το πάω εγώ μέχρι το τέλος να τελειώσω και άλλη μία σειρά θα πάω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο από πάνω και μετά θα συνεχίσουμε το βίντεο. Έχω κάνει ήδη τις 3 μου σειρές, έχω κάνει και 3 αλυσίδες, που σημαίνει ότι τώρα θα σας δείξω πώς κλείνει. Θα πάρω την κλωστή μου, θα περάσω εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες, θα περάσω εδώ, στην τρυπίτσα θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 με ένα ριχτό, 1, 2. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. Στη συνέχεια, 1 και 1, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάω να κάνω αυτή τη φορά 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες και θα πάω ακριβώς εδώ, στο κέντρο, εδώ πέρα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Και στη συνέχεια, πάω να κάνω πάλι 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ποδαράκι. Βλέπετε πώς το κλείνουμε. Συνεχίζουμε. Παίρνω κλωστή, συνεχίζω να κάνω άλλο ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Και τώρα, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ακριβώς εδώ και θα κάνω πάλι το ίδιο. Ό,τι έκανα από το ένα μου σημείο μέχρι τα εδώ, θα μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει σειρά. Τελείωσα, θα γυρίσω και θα πάω ακριβώς εδώ μέσα, κάνοντας, παίρνοντας δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω, κλείνω βουβό. Μπαίνω εδώ μέσα, στην τρυπίτσα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω από την άλλη να κλείσω με βουβό.
Στη συνέχεια, 8 αλυσίδες. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Θα περάσω ακριβώς εδώ που έχω την τρυπίτσα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Βλέπετε. Στη συνέχεια, πάω να κάνω πάλι 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ, ακριβώς μέσα στην τρυπίτσα μου. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω άριστο. Αυτό θέλω να μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Δηλαδή, ανά 8 αλυσίδες θα μπαίνετε ακριβώς εδώ που είναι οι τρυπίτσες. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Και πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπω ακριβώς εδώ στο κέντρο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες επάνω εδώ. Στο άριχτό μου θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριστο. 2, 3, 4. Θα μπω εδώ στο κέντρο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριστο. 1, 2, 3, 4. Θα περάσω εδώ που έχω το άριχτο, ακριβώς εδώ πάνω. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριστο. Αυτό θέλω να μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει σειρά. Λοιπόν, πάω να το κάνω εδώ που έχω το τελευταίο, να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω, να πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο με ένα άριστο, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Αυτό εδώ είναι το σχέδιο, κορίτσα, για το runner. Ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ πέρα θα βάλετε σε όποια σημεία εσείς θέλετε τις φούντες σας. Εγώ θα σας το δείξω ολοκληρωμένο σε ένα μικρό σπορτ μέσα στο κανάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Ξέχασα να σας πω κάτι, ότι όπως τελειώσαμε εδώ, βλέπετε, όπως το αρχίσαμε, με τον ίδιο τρόπο το τελειώνουμε και το πάνω. Γι' αυτό κάναμε την τελευταία μας σειρά. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο θα σας έχω και το ολοκληρωμένο ένα μικρό, να το δείτε πώς βγαίνει. Και θα σας φτιάξω και το μαξιλάρι για όσες θέλετε και στο ίδιο σχέδιο για κασκόλ και σε σάρπα.